Στην οικονομία περιστρέφεται τις τελευταίες ώρες η προεκλογική εκστρατεία με το βλέμμα να είναι πάντως στραμμένο στο απόψινό debate. Στην αρένα, μονομάχη κατά κύριο λόγο το επιτελείο Μαυρογιάννη και η κυβέρνηση με εκφραστή τον Υπουργό Οικονομικών Κωνσταντίνο Πετρίδη και με φόντο την πρόταση Αβέροφ για κουρεμένους. Χαρακτηριστική αναφορά του Γενικού Γραμματέα του ΑΚΕΛ στην εκπομπή Αλφα Καλημέρα. Πληρώνεται από τους φορολογούμενους πολίτες ως Υπουργός, ναι, και κάνει την προεκλογική του Αβέροφ. Θέλει να μπει στην προεκλογική του Αβέροφ, να παραιτηθεί από υπουργός, να μην πληρώνουν οι φορολογούμενοι πολίτες και να μπει στο επιτελείο του κύριου Αβέροφ. Κύριε του ΑΚΕΛ, άλλοι πληρώνονταν για να κάνουν προεκλογική εξανεμίζοντας τα λεφτά του φορολογούμενου και όταν τα εξανέμισαν τον φόρτωσαν με χρέη. Ως μέλος της κυβέρνησης, ως πολιτικό πρόσωπο και ως υπουργός οικονομικών, αποτελεί υποχρέωσή μου να τοποθετούμε πολιτικά. Σε είχα ραξοφόλη, μα μια να βγει στη μαύρη γη. Από προεκλογική συγκέντρωση στη Λάρνακα, ο Ανδρέας Μαυρογιάννης ανέφερε πως ο τόπος πέρασε μια δεκαετία που τον πλήγωσε πραγματικά. Ό,τι και να λένε οι κύριοι Αβέροφ και Χριστοδουλίδης, η κυπριακή κοινωνία, όλοι εμείς ζούμε μια συγκεκριμένη πραγματικότητα. Ή μάλλον δύο πραγματικότητες. Από τη μία, αυτή που ζούμε όλοι εμείς. Από την άλλη, η εικονική που θέλουν να παρουσιάσουν οι κυβερνώντες. Ότι περίπου ζούμε στον παράδεισο και αν δεν το καταλαβαίνουμε κάτι έχει το μυαλό μας. Οι θέσεις Μαυρογιάννη ΑΚΕΛ για την οικονομία καταδεικνύουν ένα μόνο πράγμα. Πως τα παθήματα του παρελθόντος για το ΑΚΕΛ δεν έχουν γίνει μαθήματα. Στα θέματα οικονομίας αναφέρθηκε χθες βράδυ και ο πρόεδρος Αναστασιάδης σε συγκέντρωση στο Καμακλή, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως δεν θα βλέπαμε προκοπή εάν δεν ήταν ο Αβέροφ νεοφυτού. Γιατί υπάρχουν και κάποιοι που θέλουν να λένε ότι ο Αναστασιάδης παίζει σε δύο ταμπλό. Δεν έχω ταμπλό ιστορικών στέλεχος αυτής της παράταξης. Έλα γίνεται το καλό. Πάντως, εκτός από τις προτάσεις που προβάλλει για μια ισχυρή οικονομία, ο Αβέροφ νεοφύτου δηλώνει ότι έχει στο σιρτάρι και πολιτικές για βελτίωση του κυκλοφοριακού. Πολιτικές τις οποίες ανέπτυξε κατά την επίσκεψή του στο σταθμό λεωφορείων Park and Ride στην Αλάμπρα. Όπως. Λεωφορεία για μεταφορά όλων των μαθητών, όλων των βαθμίδων από πόρτα σε πόρτα. Εγώ το 1970 πήγαινα στο γυμνάσιο της πόλης αφού υπήρχε το λεωφορείο από πόρτα σε πόρτα. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης συνέχισε και σήμερα τις επαφές, προετοιμάζοντας την ίδια ώρα τις επόμενες μεγάλες συγκεντρώσεις του, καθώς μπαίνουμε στην τελική ευθεία της εκστρατείας. Στα Σκαριά βρίσκεται διοργάνωση ημερίδας για το Κυπριακό, μια μεγάλη εκδήλωση στη Λεμεσό, ενώ η κεντρική του προεκλογική εκδήλωση θα γίνει στη Λευκοσία, λίγο πριν την εκπνοή της εκστρατείας. Τις επόμενες μέρες θα παραθέσει διάσκεψη τύπου και για τις 100 πρώτες ημέρες διακυβέρνησής του, σε περίπτωση που φυσικά εκλεγεί.